κατάψυξη μπαίνει η Κρήτη από την Κυριακή, καθώς σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, ψυχρές αέριες μάζες θα φέρουν σουχτερό κρύο και χιόνια, που δεν αποκλείεται να κάνουν την εμφάνισή τους ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Τα χιόνια τα βλέπουμε να καταλαμβάνουν και πολύ χαμηλότερα υψόμετρα από τα συνήθεια. Μία μικρή ύφεση μπορεί να παρουσιάσει ο καιρός από την Κυριακή προς τη Δευτέρα, επιφυλάσσει το δεύτερο κύμα, το οποίο είναι ακόμα πιο έντονο. Και εκεί φυσικά περιμένουμε να δούμε εάν η επιβεβαίωση των στοιχείων θα μας δώσει και μια εικόνα για χιόνια, τα οποία θα δούμε σε αρκετά χαμηλότερα υψόμετρα. Από την Κυριακή το πρωί αρχίζει η αλλαγή του καιρού, η οποία θα είναι εν αρχή με νεφώσεις και θα αρχίσουν τα πρώτα τοπικά φαινόμενα βροχών. Πολύ γρήγορα όμως τα φαινόμενα αυτά θα επεκταθούν σε ολόκληρη την Κρήτη και θα αρχίσουν και χιονοπτώσεις αρχικά σε μεγάλα υψόμετρα, στα συνήθεια δηλαδή 1200-1400, και ενδεχομένως η χιονόπτωση να κάνει την εμφάνισή της μέχρι και τα 1000 μέτρα, χωρίς να αποκλεί κάποιο χιονόνερο ή χιονονεφάδες χαμηλότερα. Ένα δεύτερο ψυχρό κύμα με ιδιαίτερη ένταση αναμένεται σύμφωνα με τον κύριο Λέκα τη Δευτέρα, όπου το χιόνι θα παίζει σε υψόμετρα κάτω των 800 μέτρων και θα συνδυαστεί με κατακόρυφη πτώση του υδραργύρου. Το χιόνι όμως αυτή τη φορά από τη Δευτέρα το απόγευμα προς το βράδυ αρχίζει να πέφτει σε υψόμετρα κάτω των 1000 μέτρων και στην πορεία το χιόνι αυτό θα το δούμε και αρκετά χαμηλότερα. Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι οι χιονοπτώσεις θα είναι στα 800 με 1000 μέτρα κατά μέσο όρο. Αυτό όμως για μας δείχνει ότι οι ενδεχόμενα χιονοπτώσεις και χιονόστρωση μπορεί να σημειωθεί και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Όπως εκτιμάται, η ελάχιστη θερμοκρασία στις παράκτιες ζώνες θα είναι στους 6 και η μέγιστη στους 8 βαθμούς Κελσίου, ενώ υπό του 0 στις ορεινές περιοχές. Στα Λευκά αναμένεται να ντυθούν ορεινές αλλά και ημιορεινές περιοχές της Κρήτης, με την κακοκαιρία να κορυφώνεται την Τρίτη. Μιλάμε και για ημιορεινά. Ναι, βέβαια. Εάν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, γι' αυτό και είμαι λίγο επιφυλακτικός, έχουμε χρόνο τη Δευτέρα το πρωί να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Ενδεχόμενα τα χιόνια να τα δούμε και κάτω από τα 800-600 ή και σε χαμηλότερα υψόμετρα, ημιορεινά και χαμηλότερα. Και θα δούμε κατά πόσο, επειδή έχει και διάρκεια η όλη αυτή κατάσταση, δηλαδή ξεκινάει τη Δευτέρα το απόγευμα προς το βράδυ, κορυφώνεται την Τρίτη, διατηρείται ακόμα και την Τετάρτη, και ίσως από την Τετάρτη και μετά να περιμένουμε την όποια υποχώρηση.